Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το σύνολο της αγοράς φαίνεται πλέον να προσαρμόζεται στα νέα ηλεκτρονικά δεδομένα, με τον αριθμό εγκατάστασης τερματικών για συναλλαγές με κάρτες στα γνωστά POS να αυξάνονται σημαντικά, παρά τις αντιδράσεις μερίδας επαγγελματιών να εξαιρεθούν από την υποχρέωση εγκατάστασης. Την ίδια ώρα αυξάνονται συνεχώς και οι συναλλαγές με κάρτες, έχοντας ήδη φτάσει τη χρονιά που μας πέρασε σε αξία τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συναλλαγές με κάρτα εμφανίζουν αύξηση σε όλους τους κλάδους, με εκείνους των τροφίμων και της εστίασης να παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση που ξεπερνά το 200%. Οι θεσμοί πρωταγωνιστούν σε ένα ιδιότυπο πόλεμο απέναντι σε χώρες μικρές επιχειρήσεις, εκφράζει η ΕΣΕΒΕ, αντιδρώντας έτσι στο νέο χαράτσι που επιβάλλει η κυβέρνηση μέσω του επικαιροποιημένου μνημονίου στις ασφαλιστικές εισφορές 1,5 εκατομμυρίου σχεδόν μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο και φτάνει έως και το 27,95%. Με τις νέες εισφορές που θα υπολογίζονται επί των ακαθάριστων εισοδημάτων της προηγούμενης χρονιάς, οι επαγγελματίες καλούνται να αποδώσουν στο κράτος από εισφορές και φόρους ποσοστό από 46,1% έως και 64,5% των καθαρών κερδών τους. Ατελείωτο σερφάρισμα εντός των αεροσκαφών της θα προσφέρει Lufthansa από τον Μάιο στις πτήσεις εντός Ευρώπης μέσω της σύγχρονης δορυφορικής τεχνολογίας Inmarsat, με ένα έξτρα κόστος ανάλογα με τα δεδομένα που χρησιμοποιεί ο κάθε ενδιαφερόμενος. Οι επιβάτες θα μπορούν να επιλέγουν το πρόγραμμα ψυχαγωγίας τους έως και 6 εβδομάδες νωρίτερα από την ημέρα επιβίβασης. Θα υπάρχει συγχρονισμός του προσωπικού playlist με την οθόνη στο πίσω κάθισμα μέσω της φορητής του συσκευής, ενώ θα είναι διαθέσιμα εκατοντάδες ψυχαγωγικά προγράμματα αλλά και 3D Interactive Programs για την παρακολούθηση της πτήσης. Εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και στις αεροπορικές πτήσεις λοιπόν. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνα κυμαίνει σε 702,68 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,09% σε πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.